Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην καθιερωμένη εκδήλωση της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Μία εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο από το Σύνδεσμο Γνωπιών. Για το 2017 είχαμε επιλέξει να την κάνουμε σε κλειστό, να την πραγματοποιήσουμε σε κλειστό κύκλο, στα γραφεία του Συνδέσμου και μεταξύ των μελών της διοίκησης και των εργαζομένων στον Σύνδεσμο, αφοσιωμένοι σε έναν στόχο που είχαμε, στον απόλυτο στόχο, ο οποίος ήταν η επίλυση του σημαντικού ζητήματος για την αδειοδότηση του κτηρίου, ο οποίος επετεύχθη ένα χρόνο μετά. Το 2018, λοιπόν, μας έκανε ποδαρικό με ένα πολύ σημαντικό γεγονός, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλο αυτό το διάστημα εργαστήκαμε μεθοδικά και με σταθερά βήματα και χαμηλούς τόνους επιτύχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στις αρχές Ιανουαρίου, λοιπόν, ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο περιείχε ένα άρθρο, σύμφωνα με το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα βιομηχανικά κτίρια να μπορούν να έχουν και χρήση ως εκθεσιακοί χώροι. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να μας λύνει τα χέρια, θα έλεγα, ώστε να πραγματοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους στόχους που έχουμε θέσει εξ αρχής ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις δράσεις που θέλουμε για τον τελικό στόχο που είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, έχουμε ευχαριστήσει επανειλημμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση για την σημαντική αυτή επίλυση του προβλήματος και όλους όσους συνέβαλαν στην συγκεκριμένη επίλυση. Δεν θα πρέπει όμως να απαξιώνουμε και ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην προηγούμενη διοίκηση, στη διοίκηση του επίτιμου πλέον Προέδρου Ηρακλή Καλλισθένη, γιατί αν δεν ήταν η συγκεκριμένη διοίκηση δεν θα είχαμε αυτό το κτίριο και πιστεύω ούτε θα μιλούσαμε τώρα για την επίλυση αυτού του προβλήματος, αλλά και ούτε για την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Μία μικρή αναδρομή θα ήθελα να κάνω σε ό,τι έχει γίνει από την συγκεκριμένη διοίκηση για το 2017. Πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία κατά γενική ομολογία και εκτίμηση την 42η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Μία έκθεση στην οποία φιλοξενήθηκαν 115 εκθέτες. Ήταν η πιο επιτυχημένη έκθεση των τελευταίων ετών, θεωρούμε. Τις πύλες της πέρασαν 1.128 εμπορικοί επισκέπτες επί 3.000 επισκεπτών και βέβαια πραγματοποιήθηκαν οι δύο πτήσεις τσάρτερ από Ρωσία και Ουκρανία φέρνοντας στην πόλη μας και στο αεροδρόμιο της Καστοριάς πραγματοποιώντας διεθνείς πτήσεις τσάρτερ 300 και πλέον επιβάτες. Το γκαλά, το οποίο έγινε για πρώτη φορά σε υπαίθριο χώρο, δίνοντας την πρέπουσα και την δέουσα σημασία στην Καστοριά σε ιστορικό της κέντρο, είναι κάτι που είχαμε επίσης θέσει εξ αρχής ως διοίκηση, ότι θέλουμε να βάλουμε ενεργά σε ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε την πόλη της Καστοριάς. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, βέβαια, οι οποίοι άμεσα ή έμεσα συνέβαλαν στην πραγματοποίηση και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτών των εκθεσιακών γεγονότων. Στη συνέχεια είχαμε το Σεπτέμβριο τη συμμετοχή μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά και είναι στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε με την ΔΕΘ Χελέξπο. Τιμόμενη χώρα ήταν η Κίνα και βέβαια στην συμμετοχή μας αυτή υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο και με ό,τι επιπτώσεις ή πλεονεκτήματα έχει αυτό, είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε την εμπορική ακόλουθο της Κίνας στην Καστοριά και βέβαια μας ανταπέδωσε και τη φιλοξενία λίγες μέρες αργότερα στην Αθήνα. Είναι κάποιες καλές συμφωνίες και κάποιες καλές συνεργασίες που πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, ας μην ξεχνάμε ότι η κύρια ανταγωνίστρια χώρα στον κλάδο μας είναι η Κίνα. Οποιαδήποτε λοιπόν στιγμή
θα χρειαστούμε, έχουμε μία ανοιχτή πόρτα ώστε να απευθυνθούμε και να έχουμε την ανάλογη βοήθεια. Η πραγματοποίηση του δεύτερου Fair Shopping Festival τον Νοέμβριο, επίσης με απόλυτη επιτυχία, συμμετέχοντας 101 εκθέτες, υπερδιπλάσει από το πρώτο Fair Shopping Festival, αρκετά περισσότεροι εμπορικοί επισκέπτες και βέβαια ένα επίσης σημαντικό γεγονός για το 2017 ήταν η πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό που πιστοποιεί τις διεθνείς εκθέσεις, τις εκθέσεις Γούνας Καστοριάς. Πλέον με τη βούλα και την υπογραφή η έκθεση Καστοριάς είναι διεθνής έκθεση Γούνας και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Για το 2008, αυτό που πραγματοποιούμε τώρα, για το 2018, αυτό που πραγματοποιούμε τώρα είναι που προγραμματίζουμε, είναι η 43η διεθνής έκθεση Γούνας Καστοριάς πλέον στο εκθεσιακό κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από 66 χώρες. Η βάση δεδομένων του Συνδέσμου Γνωπιών είναι αρκετά πλούσια. Διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 5.500 ενεργά emails και γίνεται βέβαια στόχευση σε αυτούς τους εμπορικούς επισκέπτες. Τα emails αυτά προέρχονται από εμπορικούς επισκέπτες από 66 χώρες. Η διαφήμιση γίνεται στα κλαδικά περιοδικά και σε όλα τα υπόλοιπα κλαδικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή και τους επόμενους μήνες και το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο, όπως είναι οι δημοπρασίες και τα εκθεσιακά γεγονότα. Για τον Καλά αφήνουμε επίσης ένα ερωτηματικό, μία έκπληξη. Πάλι θα γίνει σε κάποιον χώρο, ο οποίος θα προκαλέσει, πιστεύουμε, τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας, της Γούνας. Και βέβαια κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το δημιουργικό, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στον αριθμό 43 και θέλουμε με αυτό το 43 δηλαδή τον αριθμό, θέλουμε να δώσουμε την βαρύτητα, την πρέπουσα βαρύτητα στο ότι η έκθεση Γούνας Καστοριάς γίνεται για 43 χρόνια. Είναι ένα κλαδικό εκθεσιακό γεγονός που νομίζω έχει τα περισσότερα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, όλη τη διοίκηση που συμβάλλει, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβάλλουν εφάμιλα και εισάξια σε αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Στον συγκεκριμένο χώρο είχαμε κάνει πριν 2,5 χρόνια την παρουσίαση του νέου μας λογοτύπου. Τότε είχαμε θέσει κάποιες βάσεις και κάποιους στόχους. Να σας ενημερώσω αυτή τη στιγμή ότι όλοι οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει ως διοίκηση έχουν επιτευχθεί και κάτι παραπάνω. Να ευχαριστήσω λοιπόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, οι οποίοι εργάζονται με απαράμιλο ζήλο και δίνουν τα πάντα ώστε να έχουμε αυτές τις επιτυχίες. Και να ευχηθώ βέβαια, μιας και είναι σήμερα η κοπή της Βασιλόπιτας, να ευχηθώ καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Από τη δική μου πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι σαν καινούριο συμβούλιο, όταν αναλάβαμε, γνωρίζαμε ότι είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε και ήταν αυτό το συγκεκριμένο θέμα που είχε να κάνει με την αδειοδότηση του κτηρίου. Δεχομένως κάποιοι από εσάς να μην γνωρίζετε, αλλά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο όσο το δυνατό περισσότερο και ιδιαίτερα στη δύσκολη χρονική περίοδο που διανύουμε, προσπαθήσαμε και στηρίξαμε τους εκθέτες σε αντίθεση με εμάς που αναγκαστήκαμε και έπεσε ένα πολύ βαρύ πρόστιμο σε κάποια άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα σε μένα και στον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Παρ' όλα αυτά δεν σταματήσαμε, αγωνιστήκαμε και πραγματικά και με τη βοήθεια, όπως είπε ο Πρόεδρος, της κυβέρνησης και της βουλευτής της κυρίας Τελιγιορίδου και των τοπικών αρχών, ακόμα και η κυρία Αντωνίου βοήθησε προς τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατεύθυνση και ο κύριος Χαρυπίδης, καταφέραμε και λύσαμε αυτό το συγκεκριμένο και μεγάλο πρόβλημα που ήταν ώστε να μπορέσει πλέον το δικό μας εκθεσιακό να είναι επίσημα πλέον
εκθεσιακό και από εκεί και πέρα να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και άλλες εκθέσεις πέρα από της Βούνας, μιας και η γεωγραφική μας θέση είναι πάρα πολύ κοντά όσο αφορά την είσοδο στα Βαλκάνια και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά και με τη βοήθεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Λέξπο είμαστε σε συνεργασία και σε επαφή για να μπορέσουμε να φέρουμε και κάποια άλλα εκθεσιακά γεγονότα. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε πραγματικά το 2018 να είναι μια καλύτερη χρονιά για τον κλάδο μας, που πραγματικά έχει ανάγκη και ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μια μόνο ανωδική τροχιά στον κλάδο μας. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα χρονιά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονοπιών Φιτηλίας για την όμορφη αυτή εκδήλωση, προκειμένου όπως είμαστε όλοι εδώ να ακούσουμε τη μεγάλη δράση που είχε όλο αυτό το διάστημα ο Σύνδεσμος Γονοπιών Προφητηλίας. Οφείλουμε να συγχαρούμε τη νέα διοίκηση για αυτές τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, που προσπαθεί να ενισχύσει έναν κλάδο, όπως και οι υπόλοιποι φορείς, βλέπω μπροστά μου τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, όλοι οι φορείς της Γούνας προσπαθούν ουσιαστικά, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ναι, και όλους γενικά τους φορείς που είναι σήμερα εδώ, που ασχολούνται με το κομμάτι όμως της γουνοποιίας, γιατί είναι ένας κλάδος που έχει στηρίξει αυτή την πόλη εκατοντάδες χρόνια. Και οφείλουμε να σεβόμαστε τις όποιες επιθυμίες, τις όποιες προσπάθειες κάνουν οι φορείς, να τις αφουγκραζόμαστε και να προχωράμε. Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος ο δικός μου, της συναδέλφου, του Δήμου και όλων της περιφέρειας, να ακούμε λοιπόν και να προσπαθούμε να λύνουμε θέματα. Και πάνω εκεί νομίζω και το ότι χρειαζόταν ένα μεγάλο εκθετήριο για να στεγάσει όλους τους γουνοποιούς το προηγούμενο διάστημα, το 2013, έγινε πράξη, έγινε το κτίριο και να επιληθεί το ζήτημα της νομιμοποίησης του κτίριου. Και αυτό το ακούσαμε και η σημερινή κυβέρνηση. Το οποίο δεν φτάνει και να το μεγαλώσουμε. Δεν είμαστε σε συνέντευξη με κανένα να κάνει διακοπή τώρα. Λοιπόν, μακάρι και το εύχομαι. Αυτό δεν το θέσατε σαν έτοιμο όμως. Δεν το θέσατε σαν έτοιμο ακόμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι όλες αυτές τις προσπάθειες ενωμένοι φορείς υπό το δευτεροβάθμιο όργανο, υπό το επιμελητήριο, ό,τι άλλα θέματα μπορούμε να βοηθήσουμε την ελληνική γουνοποιία από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση, μέχρι την εξαγωγή, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες γουνοποιοί. Είναι ούτως ή άλλως στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης μια δύσκολη περίοδος, αλλά οι δυσκολίες είναι για μας και εμείς αποδεικνύουμε όταν είμαστε ενωμένοι ότι μπορούμε και λύνουμε τα ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν να ευχηθώ καλή χρονιά, να είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από όλες τις προηγούμενες για τους Έλληνες γουνοποιούς και για όλους και για όλο τον κόσμο να έχουμε τουλάχιστον στην ελληνική γούνα μια ανάταξη, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια κάμψη, όλοι το συζητάμε, τα τελευταία χρόνια λόγω της Ρωσίας. Να βρούμε λοιπόν τις αγορές, να βρούμε τους τρόπους, έτσι ώστε να ξανακάνουμε την Καστοριανή και σχετιστινή γούνα εκεί που της αξίζει, γιατί όντως της αξίζει πολλά. Σε ευχές του Περιφερειάρχη μας, του κ. Καρυπίδη, να αναφέρω πως βρίσκεται καθοδόν προς Αθήνα αυτή τη στιγμή και δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται εδώ. Παρ' όλα αυτά, η στήριξη, η μόνιμη στήριξη της Περιφέρειας σε πολύ σοβαρά θέματα, αλλά και σε διοργανώσεις τις οποίες είχε ο Σύνδεσμος Γουνοποιών, δεν μπορεί παρά να επιβραβευτεί. Νομίζω πως και το αναφέρατε και εσείς και γνωρίζετε πολύ καλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος του εκθεσιακού κέντρου, του οποίου βέβαια δεν δίνει λύσεις μόνο στη γουνοποιία και υποδομές, αλλά γενικότερα στον τόπο, στο να έχουμε ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει πολύ πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ότι η γουνοποιία είναι ταυτισμένη με την ίδια την πόλη και την ιστορία, και το παρελθόν, το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον. Δύσκολες οι συγκυρίες, οι παγκόσμιες, οι οικονομικές γύρω από το θέμα της Γούνας. Παρ' όλα αυτά, εδώ τοπικά, όπως πολύ ωραία ανέφερε και η αγαπητή βουλευτής κυρία Αντωνίου και εσείς αγαπητοί πρόεδροι, ενωμένοι, δεν μπορεί παρά να έχουμε κερδισμένοι όλοι.
Καλή επιτυχία, καλή χρονιά, καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές, δημιουργικά να προχωρήσει το έργο του Συνδέσμου. Από εκεί και μετά θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος βρίσκονταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας. Τις θερμότερες ευχές του Δημάρχου, ο οποίος έλειπε στην Αθήνα και δεν μπόρεσε να έρθει, να... γι' αυτό το λόγο ήταν σαν εκπρόσωπη, εγώ και η κυρία Αντωνίου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.